Η ένταση αυξάνεται στην Κορεατική Χερσόνησο. Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας. Πολλοί πιστεύουν πως πρόκειται για παιχνίδι εντυπώσεων, όμως ο πόλεμος της προπαγάνδας έχει ξεκινήσει. Ο νεαρός Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεωρεί το στράτευμα, παρακολουθεί στρατιωτικές ασκήσεις και δίνει οδηγίες στους επιτελείς του. Η κρατική τηλεόραση της χώρας μεταδίδει εικόνες λατρείας. Λαός και στρατός αποθεώνουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, που προσπαθεί να δείξει σε εχθρούς και φίλους ποιος κρατά τα ηνία της χώρας. Το καθεστώς της Πιονγκιάνγκ έχει θέσει τη χώρα σε κατάσταση πολέμου κατά της Νότιας Κορέας. Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί, διότι η χώρα διαθέτει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Οι πυράβλοι Taepodong 1 και Taepodong 2 μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 6.000 χιλιόμετρων. Οι πυράβλοι Μουσουντάν μπορούν να πλήξουν την Οκινάουα της Ιαπωνίας, αλλά και αμερικανικές βάσεις στον Ειρηνικό ωκεανό. Όμως κάποιοι από αυτούς τους πυράβλους δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ, ενώ κάποιες δοκιμές απέτυχαν. Η Βόρεια Κορέα φέρεται να διαθέτει 1.000 πυράβλους, κάτι όμως που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Η Pyongyang ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επαναλειτουργία όλων των πυρηνικών της εγκαταστάσεων, ακόμη και το αντιδραστήρα της Yongbyon, που είχε κλείσει το 2007 στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας. Στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου, η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε πυρηνική δοκιμή, την τρίτη από το 2006. Το καθεστώς κατάφερε να κρύψει όλα τα ίχνη, ενισχύοντας έτσι τις υποψίες ότι χρησιμοποιεί ένα νέο μοντέλο βόμβας με υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Μια βόμβα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού θα μεγάλωνε τις ανησυχίες για ενδεχόμενη συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς.